θα θέλαμε τουλάχιστον να ακούσουμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός για να προστατευτούν ζωές, περιουσίες, δουλειές, η υγεία μας. Δυστυχώς ακούσαμε για άλλη μια φορά τα χελιοϋπωμένα, ότι ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, ότι η αντίδραση του κράτους και της κυβέρνησης πρώτη φορά συνέβη σε ένα τέτοιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Προφανώς θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Το ολοκληρωμένο σχέδιο που σαν βασικό αίτημα ζητήσαμε εμείς, ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, αυτό που μας είπε είναι ουσιαστικά ο καθαρισμός των ποταμών, των ρεμάτων και αποκαταστάσεις σε κάποιες γέφυρες και μικρά φράγματα. Αυτό ονομάζουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Εμείς από την Επιτροπή Πληγέντων Καμινάδων θέλουμε να τονίσουμε ότι ακόμα και η βροχή αυτών των ημερών, μαζί με τις νέες πλημμύρες που έφερε σε χωριά δίπλα στην Καρδίτσα, στην πόλη και σε ολόκληρο τον ομό, δείχνει όλα, ότι τα προβλήματα τελικά δεν δημιουργούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η κατάσταση που βιώνουμε εμείς οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες, δεν οφείλονται σε ακραίες καταστάσεις. Δεν οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα οι μικρές και οι μεγάλες πλημμύρες, ενώ ταυτόχρονα τα υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα είναι παλαιωμένα, ανεπαρκή και ασύνδετα μεταξύ τους. Δεν οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στους σεισμούς, όπως πρόσφατα στη Λάρισα, οι καταστροφές σε σπίτια και υποδομές με κίνδυνο για τη ζωή μας. Ενώ, αν και είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα, δεν γίνονται πουθενά οι απαραίτητοι σεισμικοί έλεγχοι, δεν χτίζονται σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, κτίρια, υποδομές. Δεν οφείλεται σε κάποιον αόρατο εχθρό, τον κορονοϊό, η απώλεια χιλιάδων ζωών, το κλείσιμο καταστημάτων με τα lockdown, η αύξηση της ανεργίας, ενώ η υγεία εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα. Δεν γίνονται προσλήψεις, δεν παίρνονται μέτρα προστασίας και ασφάλειας σε χώρους δουλειάς, μέσα μαζικής μεταφοράς στα σχολεία. Αυτά συμβαίνουν γιατί όλες οι κυβερνήσεις και οι τοπικοί τους ακόλουθοι στην τοπική διοίκηση δεν έχουν στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, τις ανάγκες του λαού, των εργαζομένων, των οικογενειών μας.